Χαίρετε κυρίες και κύριοι από το Νίκαλη Σχόλ, εδώ από το Αλεξάνδριο. Η νίκη του Άρη στο Καζάν την προηγούμενη εβδομάδα επί της Unix άλλαξε τις ισορροπίες στον τέταρτο όμιλο, εκεί όπου μετέχει βεβαίως η ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη. Σήμερα, απόψε, εδώ σε λίγο, αντιμετωπίζει την θεωρητικά ασθενέστερη ομάδα του ομίλου, τη Στεάουα, η οποία ωστόσο στη δεύτερη αγωνιστική πρόλαβε να κάνει τη ζημιά στην Τραμπζονσπορ, μία από τις πάλι θεωρητικά ισχυρές ομάδες του ομίλου. Όλα αυτά θα τα δούμε παρέα με τον Στράτο Κουκουλεκίδη, τον οποίο έχω τη χαρά βεβαίως, το φίλο του Στράτο, να έχω δίπλα μου μετά από αρκετά χρόνια. Και δική μου χαρά. Και βεβαίως τον πρωταθλητή Κίνας, όλα αυτά θα μας τα πει σε λίγο, τον οποίο θα έχουμε και σε όλη τη διάρκεια της περιγραφής, στο σχόλιο παρέα με τον Γιώργο Τραπεζανίδη. Πάμε τώρα να θυμηθούμε τι συνέβη πριν από μία εβδομάδα σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι και όπου ο Άρης, θα έλεγε κανείς ότι έκανε την έκπληξη, νίκησε την ισχυρότερη ομάδα του ομίλου, μια ομάδα με πολλαπλάσιο μπάτζετ από αυτόν, την Unix Kazan, εκτός έδρας και μάλιστα στην παράταση. Κολόμ, σε απόσταση αναπνοής η Unix, 60-61 από το καλάθι του Κίνο Κολόμ, 2,5 λεπτά για το τέλος. Waters, McNeil, με τον Καϊμακόγλου. McNeil βοήθησε White για να φτάσει πάλι μπάλα στον McNeil. Εδώ καθοριστικός ο Κάρ White. Ναι, επίθεση για τον Άρη. 8 δευτερόλεπτα. Waters, 5. Και πετυχαίνει καλάθι ο Αμερικανός. Παίζεται από πλάγια, βλέπετε την πίεση, Καϊμακόγλου νέο φαουλ για να μην τρέξει. Ο χρόνος τώρα όμως, ο Waters θα πάει να εκτελέσει βολές. 2 βολές, έχει 8 πόντους στον αγώνα. Και αστοχή. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Εύστοχο στη δεύτερη, μετά την πρώτη άστοχη, θα πάρει time out ο Πασούτιν. Ο Άρης έχει το συν 3. Ο Άρης έχει τη δυνατότητα να κάνει foul και να στείλει αντίπαλο παίκτη στη γραμμή για βολές, αλλά είναι και ελάχιστος ο χρόνος. Είπαμε ότι ο Άρης μπορεί να κόψει το σούτ των 3 πόντων. 4 δευτερόλεπτα για το τέλος. Ο Κολόμ θα επαναφέρει. Βγήκε ο Λάγκφορντ. Ο Καϊμακόγλου για 3 και είναι εύστοχος. Στέλνει το παιχνίδι στην παράταση. Ο Άρης είναι τώρα 4 πόντους πίσω. Waters. McNeil θυσιάζει με το lay-up. Ωραία προσπάθεια και καλάθι από τον Τζέρελ McNeil. Κολόμ. Ο Λάγκφορντ, καλή άμυνα εκεί και κλέβουν οι παίκτες του Άρη. Ο Πελεκάνος ήταν αυτός. Λοιπόν, αυτά έγιναν στο Καζάν. Πάμε να δούμε λίγο το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας. Πώς έχει διαμορφωθεί, καθώς και τη βαθμολογία μετά από 3 αγωνιστικές. Πάμε στο πρόγραμμα. Εκτός από το Άρη Στεάουα, την ίδια ώρα παίζουν Τραμπζονσπορ Μπάνβιτ και Μπουντούτσνοστ Unix Kazan. Στη βαθμολογία Unix, Άρης και Τραμπζονσπορ είναι οι ομάδες όπου έχουν το 2-1 με 5 βαθμούς. Καμία ομάδα δεν είναι αίτητη πλέον. Unix ήταν ο Άρης, έσπασε το αίτητο. Μπάνβιτ, Βουντούτσνοστ και Στεάου Βουκουρεστίου έχουν από 4 βαθμούς. Ένας αμφίροπος όμιλος πραγματικά. Και coach, να δώσουμε το λόγο στον Στράτο Κουλεκίδη. Ξέρω ότι έχει κάνει scouting στη σημερινή αντίπαλο του Άρη, την Στεάου Βουκουρεστή, η οποία θεωρητικά τουλάχιστον φάνταζε ως η ασθενέστερη ομάδα του ομίλου. Πάντως είχε νικήσει, έκανε αίσθηση με τη νίκη επί της Τραμπζονσπορ. Σίγουρα δεν υπάρχουν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ οι ομάδες οι οποίες μετέχουν. Υπάρχει ένα κίνητρο πολύ περισσότερο για τη ρουμάνικη ομάδα, η οποία παίζει για πρώτη φορά σε τόσο υψηλό επίπεδο. Άρα λοιπόν. Έχει επικεντρώσει περισσότερο από ό,τι βλέπω και στο πρωτάθλημα της. Είναι στην τέταρτη θέση, οπότε η προσοχή της είναι περισσότερο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Προσπαθεί να δείξει κάποια στοιχεία. Είναι μια ομάδα η οποία επηρεασμένη πιστεύω από το σέρβικο μπάσκετμπολ, γιατί πολλοί σέρβικοι προπονητές και παίκτες δουλεύουν εκεί. Έχει όλα τα στοιχεία ενός μιας τέτοιας ομάδος, σέρβικη σχολής, με πολύ περιφερειακό παιχνίδι, με πολύ καλή πιεστική άμυνα και σε ανοιχτό γήπεδο που τους αρέσει να παίζουν πάρα πολύ. Μάλιστα.
Λοιπόν, στο σημείο αυτό να δούμε τι δήλωσαν οι άνθρωποι του Άρη, ο προπονητής του Άρη Δημήτρης Πρίφτης, που παραδοσιακά κρατάει έτσι χαμηλούς τόνους, είναι και δείγμα άλλωστε του χαρακτήρα. Ο Άρης θέλει να πετύχει κόντρα στη Στεάω Αβουκουρεστίου την τρίτη συνεχόμενη νίκη του στο EuroCup και να δώσει ταυτόχρονα αξία στο σπουδαίο διπλό της περασμένης εβδομάδας στο Καζάν, διατηρώντας αλόβητη την έδρα του. Μπορεί η ρουμάνικη ομάδα να μην αποτελεί φόβητρο και να θεωρείται η πιο αδύναμη του τετάρτου ομίλου, αλλά έχει δείξει καλά στοιχεία μέχρι τώρα στη διοργάνωση και είναι ένας επικίνδυνος αντίπαλος. Είναι μια ομάδα που σουτάρει πολύ καλά από την περιφέρεια. Έχει δύο πολύ έμπειρα τεσσάρια. Και ένα πολύ μεγάλο κορμί στη θέση 5 και έναν αθλητικό ψηλό στη θέση 5. Έχει έμπειρους πασέρ στην περιφέρεια, τον Μαρίνοβιτς και τον Ράσιτς. Χρειάζεται από μέρος μας να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι για να κερδίσουμε. Ο τρόπος που παίζει αποδεικνύει ότι είναι μια καλή ομάδα. Δεν υπάρχει αδύναμη ομάδα. Ο όμιλος είναι δύσκολος. Χρειάζεται σταθερότητα από μέρος μας, σοβαρότητα. Και πάντα τα παιχνίδια θα είναι δύσκολα, δεν θα είναι κανένα παιχνίδι εύκολο. Αλλά νομίζω ότι όλα περιστρέφονται και κινούνται γύρω από το δικό μας παιχνίδι. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, πώς εμείς θα εμφανιστούμε. Σίγουρα δεν είναι εύκολο παιχνίδι. Είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας γιατί πρέπει να προστατέψουμε την έδρα μας, αν θέλουμε να χτίσουμε τις βάσεις για να περάσουμε στο δεύτερο γύρο. Η Στεάω είναι μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα. They're a smart team, they're experienced. Είναι έξυπνη η ομάδα, έχει εμπειρία, εκτελούν το πλάνο τους πολύ καλά, οπότε θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να χαλάσουμε τα σχέδιά τους. Πρέπει να βγούμε δυνατά στο παιχνίδι, να χρησιμοποιήσουμε την ενέργεια που θα μας δώσουν οι οπαδοί μας, ώστε να συνεχίσουμε με νίκη. Κοιτάμε όλα μας τα παιχνίδια ως πολύ μεγάλες μάχες. Το γεγονός ότι κερδίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα στο Καζάν είναι σπουδαίο, ωστόσο αυτό το παιχνίδι είναι ανεξάρτητο. Θέλουμε να κερδίσουμε, άσχετα με το τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα ή το τι θα γίνει την επόμενη. Οι κίτρινοι έχουν να αντιμετωπίσουν και την κούραση από τους συνεχείς αγώνες σε Ελλάδα και Ευρώπη, όμως αυτό είναι κάτι που βοηθά την ομάδα να αποκτήσει ρυθμό, σύμφωνα με τον Δημήτρη Πρίφτη. Κάθε εβδομάδα έχουμε δύο εκτός έδρας, που σημαίνει ότι μπορεί να λείπουμε από τη Θεσσαλονίκη μία εβδομάδα, με ταξίδια πολλή ώρα. Αυτό προσδίδει κούραση. Απ' την άλλη, μας δίνει ένα ρυθμό αγωνιστικό το γεγονός ότι παίζουμε κάθε δύο τις μέρες. Επιστρέφουμε εδώ στο παρκέ και να δώσουμε αμέσως το λόγο στον Νίκο Καραγιώργη και αυτόν τον Καλησπερίζο, ο οποίος έχει κατά του τον Σάβα Καμπερίδη. Καλησπέρα σας και από μένα. Πραγματικά έχουμε κοντά μας έναν από τους συνεργάτες του Δημήτρη Πρίφτη, τον Σάβα τον Καμπερίδη. Κύριε Καμπερίδη, πώς προσεγγίζετε τακτικά το σημερινό αγώνα με την Στεάω? Εμάς το κύριο χαρακτηριστικό μας είναι η ενέργεια. Πρέπει να μπορέσουμε να βγάλουμε αυτή την ενέργεια σε άμυνα και σε επίθεση, να κάνουμε deflection, να τρέξουμε στο ανοιχτό γήπεδο, εκεί που είμαστε πραγματικά καλοί. Η Στεάω είναι μια ομάδα πολύ έμπειρη. Έχει κάποιους παίκτες οι οποίοι διαβάζουν πολύ καλά το παιχνίδι στο μισό γήπεδο και αυτό πρέπει να το περιορίσουμε. Και μάλιστα, παρότι προέρχεται από μια όχι και τόσο γνωστή και φημισμένη μπασκετική σχολή, βλέπουμε ότι έχει παίκτες ιδιαίτερα έμπειρους και οι οποίοι έχουν επιδείξει σημαντικά επιτεύγματα στην Ευρώπη, όπως είναι κυρίως ο Μαρίνοβιτς. Βέβαια, ένας παίκτης ο οποίος φημίζεται για την ικανότητά του να πασάρει. Ναι, έτσι είναι. Ο Μαρίνοβιτς έχει ικανότητα και στο σκορ. Ο Ράζιτς που έπαιζε Ευρωλίγκα με την Παρτιζάν, έχουν αρκετούς έμπειρους παίκτες. Ο Λίο Αμερικάνος που έλειπε όλο το προηγούμενο διάστημα και είναι διεθνής με την Εθνική Φιλανδίας. Έχουν πολύ έμπειρη ομάδα και χρειάζεται προσοχή. Συμφωνείτε με αυτό που λέγεται, πως αν θέλει ο Άρης να αποκτήσει μεγαλύτερη αξία το σημαντικό διπλό, το πολύ μεγάλο διπλό της περασμένης εβδομάδας στο Καζάν, θα πρέπει να κερδίσει σήμερα και να διατηρήσει το αίτητο στην έδρα του? Οπωσδήποτε. Εμείς θα πρέπει να πετύχουμε το απόλυτο στην έδρα μας. Αυτός είναι ο στόχος. Και νομίζω ότι εφόσον το πετύχουμε αυτό, θα πετύχουμε και το στόχο μας να περάσουμε στην επόμενη φάση. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε λοιπόν και τον Νίκο και τον Σάβα Καμπερίδη. Πάμε να πάρουμε έτσι μια γεύση από την ρουμανική ομάδα, τη Στεάω, και τις δηλώσεις χθες στην Media Day και επιστροφή και πάλι σε λίγο εδώ. Η Στεάω Αβουκουρεστίου συμμετέχει για πρώτη φορά στο EuroCup και έδειξε ένα μέρος των δυνατοτήτων της απέναντι στην Trabzonspor, την οποία κέρδισε τη δεύτερη αγωνιστική στη Ρουμανία. Τόσο ο προπονητής της ρουμανικής ομάδας, όσο και ο πρώτος σκόρερ και rebounder της μέχρι τώρα στη διοργάνωση, ο Τίτους Νικουάρα πάντως, αναγνώρισαν τις δυσκολίες της αποστολής τους κόντρα στον Άρη.
Πρόκειται για μια πολύ δύσκολη αναμέτρηση. Ξέρουμε ότι θα αγωνιστούμε σε ένα πολύ παθιασμένο και γεμάτο γήπεδο. Η δουλειά μας είναι πολύ δύσκολη. Ο Άρης είναι μια ομάδα που παίζει το καλύτερο μπάσκετ στον όμιλό μας. Εμείς από την πλευρά μας θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ο αντίπαλός μας είναι πολύ δυνατός. Εμείς είμαστε μια νέα ομάδα στο EuroCup, συλλέγουμε εμπειρίες και κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Εμείς ιτηθήκαμε στην προηγούμενη αγωνιστική, ενώ ο Άρης πέτυχε μια μεγάλη νίκη στη Ρωσία επί της Ούνιξ Καζάν. Σίγουρα θα είναι δύσκολη η αποστολή μας. Αυτό που θέλουμε είναι να μείνουμε κοντά στο σκορ καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα και να διεκδικήσουμε τη νίκη. Οι Ρουμάνοι στηρίζονται κυρίως στην περιφέρειά τους, όπου ξεχωρίζουν οι δύο Σέρβοι, Μαρίνοβιτς και Ράσιτς, ενώ μέσα στο καλάθι, πιο γνωστός παίκτης που διαθέτουν είναι ο διεθνής με την εθνική ομάδα της Φιλανδίας, Τζέραλντ Λι. Στο ρόστερ τους υπάρχουν δύο Αμερικανοί, ο Κρις Κούπερ και ο Μπιλ Έιμις, αλλά και ο Ουκρανός Ντένι Κόβλεφ που συμπληρώνει την τετράδα των ξένων. Ξαναπάμε στον άλλο πάγκο τώρα. Ο Νίκος Καραγιώργης έχει μαζί του τον πρόεδρο της ΤΕΑΟ. Ακριβώς και μην απορρίστε από το ύψος του, ο κύριος Βιρτζίλ Στανέσκου έχει ύψος 2 μέτρα και 8 εκατοστά, ίσως είναι ο πιο ψηλός πρόεδρος ομάδας που αγωνίζεται στο EuroCup. Είναι 38 ετών, θα μπορούσε κάλλιστα ακόμη να αγωνίζεται. Είδαμε χθες ορισμένες από τις ικανότητες όταν η ομάδα της Steaua πάτησε το παρκέ του Nick Gallis Hall για την πρώτη της προπόνηση. Λοιπόν, Mr. Στανέσκου, you brought again Steaua in the European competitions and in the first league of Romania. First of all, how did you achieve this? Well, it's a big brand. It's a big team. It has great history, but in the recent years we had some financial problems. 3 years ago, when we took over the project, we were in the second division. This team, I think, has no ceiling of performance, which made us easy for us in a big capital, in a big city like the capital of Romania, to create something that breathes performance. So. It was a job, a hard job, but people related with us in this effort and looked like we had great success so far. You have played in your career in a few famous teams, like Unix Kazan. It's in the same group with Aris and Steaua. Which are your thoughts? How do you expect today's game against Aris? Well. It's a tough game, especially here where a place like this is breathing basketball, has great history. But this can be like a flip side of the coin also, because it's a motivator for us to play in such a beautiful arena with such beautiful fans. Me as a player, I used to like that. So this is what basketball is supposed to be. It's a show. It's a spectacle of sport. And it's going to be a tough game. We came ready for that. Thank you very much. Thank you. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα με την δεύτερη ερώτηση που απευθύναμε στον πρόεδρο της ομάδας από το Βουκουρέστι, στον κύριο Βιρτζίλ Στανέσκου, τις σκέψεις του, πώς βλέπει ο ίδιος το παιχνίδι που θα ξεκινήσει σε περίπου ένα τέταρτο εδώ στον Nick Gallis Hall. Μας είπε ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Σίγουρα το γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε μια τόσο δυνατή ομάδα σε ένα τόσο φημισμένο γήπεδο με τους οπαδούς του Άρη να δημιουργούν πάντα αυτή την εξαιρετική ατμόσφαιρα, μας δίνει ένα επιπλέον κίνητρο για να μπορέσουμε να παλέψουμε, να προσπαθήσουμε και να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό τώρα. Η πρώτη μας ερώτηση είχε να κάνει με το γεγονός ότι ο επιπροεδρίας του, εδώ και περίπου μια τριετία, η Steaua Βουκουρεστίου, επανήλθε στην πρώτη κατηγορία του ρουμανικού πρωταθλήματος. Ουσιαστικά επανήλθε στον χάρτη του μπάσκετ και στη Ρουμανία αλλά και στην Ευρώπη με την πρώτη της παρουσία στο EuroCup. Μας είπε ότι δεν ήταν και τόσο δύσκολο για μας, διότι μιλάμε για μια ομάδα με πάρα πολύ μεγάλη παράδοση και όντως είχε πάρα πολλούς τίτλους στο παρελθόν η Steaua Βουκουρεστίου. Επομένως, ήταν καθαρά θέμα δικό μας να μπορέσουμε να δουλέψουμε, να βρούμε τις λύσεις και να επανέλθουμε. Και πάλι η ομάδα στο κορυφαίο επίπεδο του ρουμανικού πρωταθλήματος αλλά και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μάλιστα. Εκτός από τον Ντουγκαντάν δηλαδή και τον Πέτρο Τέντιτσι, βλέπουμε ότι η Steaua διαθέτει και μπάσκετ και παράδοση στο μπάσκετ. Βρισκόσμι. Και από ό,τι είδα από τις δηλώσεις του Προέδρου, πρόκειται για έναν εξαιρετικό άνθρωπο όσον αφορά το πώς βλέπει το άθλημα, τον αθλητισμό γενικά. Φαίνεται, θεωρείται και ο αναμορφωτής της ομάδας της Steaua. Είναι αυτό που θέλουμε να βλέπουμε εμείς προπονητές βασικά, να έχουμε προέδρους οι οποίοι αντιλαμβάνονται το. Τι κόπος υπάρχει για να γίνει μια καλή ομάδα. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα σε παρακολουθήσουμε βεβαίως όπως και το match και το παιχνίδι με τον Γιώργο Τραπεζανίδη. Σαν επίλογο έτσι αυτό το pre-game, τι να περιμένουμε σήμερα? Θα περιμένουμε ένα παιχνίδι το οποίο καταρχάς πρέπει να πω ότι τα match-up είναι σχεδόν ίδια. Δηλαδή ο Άρης βασίζεται πάρα πολύ στο περιφερειακό του παιχνίδι.
Το ίδιο και η αντίπαλη ομάδα, η Steaua. Περιμένω να δούμε δηλαδή ένα παιχνίδι περιφερειακό περισσότερο και αυτός ο οποίος θα βάλει την μπάλα κοντά στο καλάθι πιστεύω θα κερδίσει. Λοιπόν, σε 10 περίπου λεπτά το τζάμπολ ανάμεσα στον Άρη και την Steaua.